Η ανακοίνωση της Ρωσίας στις 25 Ιουνίου ότι σχεδιάζει να μεταφέρει βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς 9K720 Iskander MRSSS-26 Stone στη Λευκορωσία και να τροποποιήσει τα λευκορωσικά αεροσκάφη SU-25 Frogfoot ώστε να μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα, υποδηλώνει ότι οι πολιτικές για τα πυρηνικά όπλα και των δύο κρατών έχουν αναθεωρηθεί. Η ανακοίνωση στις 25 Ιουνίου του 2022 από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι συμφώνησε να μεταφέρει βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς στη Λευκορωσία δεν προκαλεί έκπληξη. Η Ρωσία προσπαθεί να περιπλέξει περαιτέρω τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά της συμμαχίας, ειδικά καθώς το ΝΑΤΟ συνεχίζει να ενισχύει την αμυντική του θέση εκεί ως απάντηση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αλλά απροσδόκητα η Ρωσία θα προμηθεύσει στη Λευκορωσία την έκδοση M του Ισκάντερ αντί για την εξαγωγική έκδοση E που παρήχε η Μόσχα στην Αλγερία και την Αρμενία. Η μελλοντική μεταφορά των Ισκάντερ M's, τα οποία έχουν βεληνικές 500 χιλιόμετρα, προσφέρει στη Λευκορωσία τετραπλάσια αύξηση της ικανότητας αναμονής του οπλοστασίου της βαλιστικών πυράβλων από το έδαφος. Ενώ οι ρωσικοί πύραυλοι μπορούν ήδη να στοχεύουν την Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής από την περιφέρεια του Καλίνιγκρατ, οι επιλογές βάσης Ισκάντερ στη Λευκορωσία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο νέους στόχους στη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία και θα μπορούσαν να παρέχουν κάλυψη των ρωσικών δυνάμεων κατοχής στη Μολδαβία. Περιέργως, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αναβαθμίσει ή να εξοπλίσει ανάλογα λευκορωσικά αεροσκάφη επίθεσης εδάφους Sukhoi SU-25 Frogfoot για να τους επιτρέψει να παραδώσουν πυρηνικά όπλα. Η IISS εκτιμά ότι η πολεμική αεροπορία της Λευκορωσίας διαθέτει 22 SU-25, αν και δεν είναι σαφές πόσα από αυτά προτείνει η Ρωσία να τροποποιήσει και πόσα πληρώματα αεροσκαφών θα εκπαιδευτούν στην παράδοση πυρηνικών όπλων. Είτε η Λευκορωσία ενταχθεί είτε όχι, τελικά με τη Ρωσία σε ένα κράτος της Ένωσης, αεροσκάφη μικρού βεληνικούς με ικανότητα πυρηνικής ενέργειας και πύραυλοι επίγειες εκτόξευσης θα μπορούσαν σύντομα να σταθμεύσουν στο έδαφος της Λευκορωσίας, που θα είναι σε θέση να πλήξουν πρόσθετους στόχους μέσω διαφορετικών πλατφορμών από αυτές που διατίθενται επί του παρόντος στις δύο χώρες. Μια ανάλυση του εξοπλισμού που σχεδιάζει να προμηθεύσει η Ρωσία στη Λευκορωσία δείχνει ότι οι ενέργειες της Μόσχας φαίνεται να επικεντρώνονται περισσότερο στην πυρηνική επίθεση παρά στην παροχή στο Μίνσκ ικανή και αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.